Η λαχανογορά όμως δεν έχει μόνο πρώτες ύλες. Έχει και καλό φαγητό. Τα μεζεκλίκια της λαχανογοράς μάλιστα τα συνδυάζουν και τα δύο. Λειτουργούν ταυτόχρονα ως ένα μοντέρνο μπακάλικο και ένα παραδοσιακό εστιατόριο. Ψωνίζεις εκλεκτά τυριά, αλαντικά, σάλτσες και ζυμαρικά και ταυτόχρονα σου μαγειρεύουν ό,τι από αυτά σου αρέσει μαζί με κάποιες επιλογές από το δικό τους μενού. Φιλοσοφία πάντα το έχω πάγκο ενώ τη δοκιμάζω. Δηλαδή δεν γίνεται να έχω πάγκο και να μην δοκιμάζω. Αυτό είναι αλήθεια. Τα τυριά από πού? Τυριά από όλη την Ελλάδα. Από την Κρήτη, από τα Γρεβενά, να σου πω, από όλα τα νησιά. Αυτό είναι κρητικό κατσικίσιο. Αυτό είναι κατσικίσιο, ναι. Ελαφρύ. Από τα αγαπημένα μου. Διάλεξε για ένα δικό σου που πρέπει να δοκιμάσω. Ποιος αρέσει εσένα, αυτό αρέσει σε μένα. Τι μου διάλεξες? Γραβιέρα Συριανή. Από τη Σύρο. Από τη Σύρα. Δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ. Α, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Η φιλοσοφία, το στήσιμο, γιατί μέσα στην αγορά? Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ πουθενά άλλου. Στην ερώτηση αν θα έκανες ένα μαγαζί, ένα τέτοιο ίδιο μαγαζί σε κάποιο άλλο μέρος, νομίζω ότι δεν θα το επιχειρούσα ποτέ. Γιατί η αγορά, η συγκεκριμένη αγορά, η οποία διακινούνται όπως είναι γνωστό και εσύ ίσως το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα, διακινούνται πάρα πολλά προϊόντα και νομίζω ότι είναι το φυσικό περιβάλλον ενός τέτοιου μαγαζιού. Ακόμα και αν δεν το είχαμε κάνει εμείς, θα έπρεπε να είχε βρεθεί κάποιος άλλος να το κάνει. Η φιλοσοφία των προϊόντων είναι από όλη την Ελλάδα. Πατριδογνωσία, θα έλεγα, στο ράφι. Από όλη την Ελλάδα ψάχνουμε να βρίσκουμε μικρούς παραγωγούς, προϊόντα τα οποία, όπως ήταν και αυτό, τα οποία μπορεί να μην έχουν δοκιμαστεί πολύ, να μην τα γνωρίζει ο κόσμος, και για να τα προβάλλουμε, γιατί μας αρέσει αυτό, το να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά να έχουμε και έτσι μια διαφορετικότητα από όλη την αγορά. Το πάντρεμα με την κουζίνα, με τα παιδιά, βλέπω ότι εδώ τα παιδιά είναι κρίμα να μην τα φέρουμε μπροστά αυτά να τα δούμε. Προφανώς μαγειρεύετε με προϊόντα που έχετε μέσα στο μαγαζί, έτσι δεν είναι? Το 90% είναι μέσα από το μαγαζί. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει, μπορεί να δοκιμάσει οτιδήποτε έχει βιτρίνα, είτε στη μορφή που είναι, είτε φτιάχνοντάς το εδώ σουτζούκι. Οι συνεργάτες, σουτζούκι. Η γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα από τη Σπάρτη, την οποία την ψήνουμε 6 ώρες την ημέρα. Ο κύριος που βλέπετε εδώ είναι από την Κορώνη, οπότε Μεσσίνιος, οπότε κάτι ξέρει από εδώ. Εγώ είμαι Σπαρτιάτης. Α, ωραία. Οπότε έχουμε μεγαλώσει με αυτό το πράγμα. Άρα δεν θα μας πεις τίποτα κακό για την προέλευση. Όχι, του... ο ήχος, άκου, αυτός είναι ο ήχος. Δηλαδή πρέπει να ακούς την πέτσα να είναι τραγανή. Είναι τόσο απλό, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό. Εξαιρετική. Ζουμερή, μαλακή. Τραγανή πέτσα. Τελικά δεν είναι δύσκολο να βρεις σε αυτή τη χώρα ωραία προϊόντα. Καθόλου. Έχει προϊόντα ωραία. Το θέμα είναι να ενδιαφερθείς, να έχεις αγάπη, να έχεις μεράκι, τόσο εσύ όσο και αυτοί που τα φτιάχνουν, να τα προβάλλουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια διέξοδο σε όλα αυτά τα προβλήματα που λέμε κάμια φορά ότι υπάρχουν, δεν παράγουμε, δεν κάνουμε. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, έχουμε πολύ ωραία προϊόντα. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο να τα προβάλλουμε. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από αγάπη, το κάνουμε με μεράκι. Δεν το κάνουμε από ανάγκη. Η επιχειρηματικότητα ήταν επιχειρηματικότητα ευκαιρίας για μας αυτή η ενασχόληση. Αυτό να ξέρεις είναι το πιο σημαντικό. Ναι, νομίζω ότι θα δικαιωθούμε στο τέλος. Μία μπουκιά λουκάνικο και φεύγω. Γιατί πού θα πας, έχει τόσα άλλα. Τα μεζεκλίκια της λαχανογοράς είναι ιδανικά τόσο για μια γρήγορη στάση και ένα μεζεδάκι πριν να συνεχίσετε τα ψώνια σας, όσο και για ένα ολοκληρωμένο γεύμα.